Η σημερινή εκδήλωση, εκδήλωση της Νομαδιακής Επιτροπής της Νέας είναι μια ευκαιρία για όλους μας να καταθέσουμε και να ξεδιπλώσουμε το τι έχουμε υλοποιήσει ως κυβέρνηση την τελευταία τριετία, από φελία της κοινωνίας, κυρίως της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων. Ιδιαίτερα μέσα από στοχευμένες μειώσεις φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και μια σειρά άλλων διαρθρωτικών αλλαγών που βοηθούν την καθημερινότητα του πολίτη. Είναι και μια ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε τι έχουμε κάνει στα μεγάλα έργα, αλλά και σε μικρότερα έργα, μέσα στην Περιφερειακή Ενότητα Αυτιότητας. Ταυτόχρονα, όμω είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε και να δούμε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Βαδίζουμε προς το 14ο συνέδριό μας και η οργάνωσή μας στο νομό Αυτιότητος, μαζί με τα υπόλοιπα στελέχη μας σήμερα, θα κουβεντιάσουμε και θα συζητήσουμε και για την πορεία προ το συνέδριο αυτό, αλλά με την ευκαιρία αυτή και για τα όσα αντιμετωπίσαμε και για τα όσα η κυβέρνησή μα έχει παράξει τα τρία τελευταία χρόνια. Έχουμε αντιμετωπίσει πολλέ και μεγάλε κρίσει. Έχουμε διαχειριστεί τι κρίσει αυτέ με τρόπο έτσι ώστε να μην διαραγεί ο κοινωνικό ιστό, να μην διασαλευθεί η σταθερότητα στη χώρα και να μην τυνάξουμε στον αέρα την οικονομία. Σε ένα πολύπλοκο, σε ένα δύσκολο διεθνέ περιβάλλον, η νέα Δημοκρατία επιβεβαιώνει Κάθε μέρα, αυτό που οι πολίτε καταλαβαίνουν και αντιλαμβάνονται. Ότι κανέναν δεν θα αφήσουμε πίσω μέσα σε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο περιβάλλον. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι είναι εφικτό, αξιοποιώντα κάθε δυνατότητα και δημιουργώντα συνεχώ καινούργια περιθώρια για να σταθούμε στο πλευρό τη κοινωνία και την ίδια στιγμή να εφαρμόζουμε μια πολιτική που δυναμώνει την πατρίδα σε όλα τα επίπεδα. Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Ομαρχιακή, μετά από πρόσκληση του Προέδρου μα, για να συζητήσουμε την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και να δούμε κάποιες ενέργειες που ίσως θα έπρεπε να γίνουν ώψη του συνεδρίου μας. Ε, παράλληλα, ε, μας δίδεται η δυνατότητα να αναλύσουμε κάποια δεδομένα, ε, να δούμε το τι μέλη γενέστε και να δούμε και ποια πρέπει να είναι η στάση όλων μας απέναντι στους πολίτες που δοκιμάζονται αυτή την εποχή, ώστε να μπορέσουμε να συνδράμουμε την κοινωνία και να μπορέσουμε σιγά-σιγά, ξεπερνώντας τις δυσκολίες, να ξαναπάμε σε πολύ δυνατούς ρυθμούς ανάπτυξης προς όφελος πρώτα απ' όλα των πολιτών και της πατρίδας μας. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του συνεδρίου που θα διεξαχθεί στις αρχές του Μαΐου, του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, γίνεται σήμερα μια πρώτη συνάντηση στην ΔΕΕΠ της Φθιώτιδας προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψη στο ζητούμενο, και αυτό που χρειάζεται ο κόσμο είναι να μην δει ένα πανηγυρικό συνέδριο παρά τι πολλέ προσπάθειε και τι πολλέ μεταρρυθμίσει που έχει κάνει η παράταξή μα, αλλά ένα συνέδριο που θα αποτελέσει την uh, κολυμπήθρα, αν θέλετε, των ιδεών και των σκέψεων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση, την ενεργειακή κρίση που θίγει όλα τα νοικοκυριά. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα και θα βρει τις λύσεις και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. σημείζω ότι το συνέδριό μας γίνεται δύο εβδομάδες πριν την Σύνοδο Κορυφής, όπου ο Πρωθυπουργό θα ξαναθέσει το πλαίσιο των προτάσεων για να μπορέσει η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης να είναι ευρωπαϊκή. Αποφασίσαμε σήμερα η Νομαρχιακή Επιτροπή, η Ειδικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Φιώδητος, μαζί με τη Δήμη Λαμίας, να προχωρήσουμε σε μια κοινή συνεδρίαση όπου θα παρίσταται και ο αναπληρωτής γραμματέας οργανωτικού Ανδρέας Προπονάς και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του νομού μας, προκειμένου να κουβεντιάσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και κυρίως με το επερχόμενο συνέδριο 6-8 Μαΐου, το οποίο θα γίνει στην Αθήνα. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μέσα σε πολύ καλό κλίμα. Βέβαια, υπάρχει μία συγκυρία τον τελευταίο καιρό όπου η κυβέρνηση αντιμετωπίζει θέματα όσον αφορά το ενεργειακό κόστος και την ακρίβεια. Αυτά τα ζητήματα θα μας αποσχολήσουν και θα και τονιστήκανε στην συνεδρίαση και θα δοθούν οι ανάλογες απαντήσεις.